Καλησπέρα, κυρία Δημογλίδου, εκπρόσωπο τη Ελληνική Αστυνομία. Καλώς ήρθατε, κυρία Δημογλίδου, στην παρέα μας νωρίς το πρωί. Ο Κλαόντεο Σούμπαση, φυσικά η κυρία Πολύ Βεγεράκη, ψυχολόγος τη Ελληνική Αστυνομία, ο κύριος μαζί μας, ο Σταύρος Μπαλάσκας, και ο κύριος Ασημακόπουλος, ο Κλαόντεο Σούμπαση και ο Κώστας Ασημακόπουλος, στο σημείο που είχαμε χτες την φωνική ενέδρα. Έτσι. Όπου έχασε τη ζωή του Κώστα μου, καλημέρα. Τραγική ηρωνία είναι ότι το παιδάκι βρισκόταν στο πίσω κάθισμα. Μιλούμε για αυτή τη βεντέτα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στις δύο οικογένειες Ρωμά. Ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί. Το παιδάκι καθόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Μία σφαίρα ήταν εκείνη όπου διαπέρασε το τζάμι και δυστυχώς βρήκε το παιδάκι στο κεφάλι. Ακριβώς. Καλημέρα σας. Είμαστε στο σημείο που έγινε η δολοφονική επίθεση χθες το πρωί, λίγο πριν από τις 10, όταν ο πατέρας μαζί με μια γυναίκα και το παιδάκι πίσω στο αυτοκίνητο πήγαιναν στην πορεία τους, προφανώς για να πάει το παιδί στο σχολείο, όπως λένε οι πληροφορίες. Είχαν στήσει καρτέρι με ένα μαύρο αυτοκίνητο. Δύο άτομα φαίνεται να είναι οι δράστες. Πυροβόλησαν από ένα 9 και ένα 45, σύμφωνα με τους 20 κάλικες που βρέθηκαν και τις έρευνες που ακολούθησαν. Δυστυχώς, όπως είπες και εσύ, μία από τις σφαίρες βρήκε το παιδί και ήταν μοιραίο για την ζωή του. Παρά τις προσπάθειες που έκαναν αρχικά οι γιατροί στο κέντρο υγείας Μαρκοπούλου, όπου μεταφέρθηκε, και στη συνέχεια στο παιδόν. Πρέπει να σου πω ότι από χτες μέχρι σήμερα η αστυνομία προσπαθεί να συμπληρώσει το παζλ της βεντέτας, όπως κατ' εκτίμηση βρίσκεται πίσω από αυτή την ιστορία, καθώς η οικογένεια αφενός του ανθρώπου που ήταν στη θέση του οδηγού και είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα, όσο και μια οικογένεια που βρίσκεται εκτός από το σημείο εδώ στο Μαρκόπουλο που βρισκόμαστε, είχαν άλλα δύο επεισόδια στο παρελθόν και εικάζεται ότι είναι συνέχεια αυτή τη ιστορία που υπάρχει μεταξύ τους. Κώστα, επειδή θα μας τα πει και η Δημογλίδου και αυτά, επειδή στο σημείο της ενέδρας, τι σημείο είναι αυτό? Είναι ένα σημείο που υπάρχει, είναι σύνηθες, και σημείο που υπάρχουν διερχόμενα οχήματα, πολίτες που είναι γειτονιά, είναι ανοιχτός χώρος, τι ακριβώς είναι? Δηλαδή, όχι, είναι ιδανικό σημείο για ενέδρα? Είναι η βιομηχανική. Ναι. Μπροστά είναι εύκολο να βλέπουμε και είναι η βιομηχανική περιοχή του Μαρκοπούλου. Είναι κοντά στο σκοπευτήριο που μάλιστα εξασκούνται και οι αστυνομικοί εδώ και υπάρχει και η βάση των drones κλπ. Δηλαδή είναι ένα σημείο απόμερο από τον αστικό ιστό της πόλης του Μαρκοπούλου, αλλά δεν είναι και πολύ μακριά. Έχει δομές σε καταστάσεις που μπορεί να υπάρχουν κάμερες που θα μπορούσαν να καταγράψει το όχημα, αν είναι ένα ή μπορεί να είναι και κάποιο συνοδευτικό που να συνδέει τους δράστες? Δεν υπάρχει κάτι. Όχι. Εδώ κοντά δεν βλέπω κάτι. Υπάρχουν χωράφια, όπως βλέπετε ένα λιόφυτο εδώ πέρα. Ένας χωματόδρομος είναι η Αγίου Δημητρίου που πηγαίνει στον οικισμό εδώ. Και μάλιστα υπάρχει η κορδέλα, όπως βλέπετε, που έχει βάλει αρχικά η αστυνομία για να απαγορεύσει την είσοδο. Τώρα, από τα εργοστάσια που υπάρχουν εδώ τριγύρω, εάν έχει βρεθεί υλικό, εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω. Βεβαίως, όπως επίσης ο δρόμος εδώ κεντρικός που οδηγεί πια στη Λεωφόρο Λαβρίου, που κατεβαίνει την κυρία Δημογλίδου, γιατί και το Λαβρίο. Βεβαίως, να ρωτήσω την κυρία Δημογλίδου. Και η κυρία Δημογλίδου, βλέπω ότι είναι ένα τυφλό σχετικά σημείο, σχετικά ασφαλές για μια ενέδρα. Ωστόσο, τι έχετε εσείς στο βαθμό που μπορείτε δημόσια να το αναφέρετε ήδη σαν πρώτο υλικό, και από πόσο κρατάει αυτή η βεντέτα? Δυστυχώς φαίνεται ότι κρατάει αρκετά χρόνια, κύριε Χαριτάτου. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν τα θύματα της επίθεσης στην αστυνομία από τις πρώτες καταθέσεις που έδωσαν. Φαίνεται ότι όντως έχει επιλεχθεί το συγκεκριμένο σημείο, καθώς, όπως καταλαβαίνετε, το θύμα όταν κινούνταν σε αυτόν τον δρόμο πρόκειται για έναν χωματόδρομο σε μια περιοχή που προφανώς δεν υπάρχει υλικό. Δεν μπορούμε να βρούμε δηλαδή εύκολα υλικό από κάμερες για να ακολουθήσουμε και τη διαδρομή του δράστη των δραστών, γιατί υπάρχει αναφορά για αρκετά άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο των δραστών. Δεν γνωρίζουμε βέβαια ποιος από όλους τελικά επιτέθηκε σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν επιλέχθηκε λοιπόν τυχαία αυτό το σημείο και όντως προφανώς πρόκειται για μία ενέδρα. Άλλωστε, ξαναλέω, φαίνεται ότι υπάρχει ιστορικό αρκετά χρόνια πριν, τουλάχιστον μία πενταετία πριν. Υπήρχαν και άλλα περιστατικά στα οποία έχουν εμπλακεί οι δύο οικογένειες
για να το πούμε καλύτερα. Έχουν δώσει κάποια στοιχεία τα θύματα στην αστυνομία. Ουσιαστικά γνωρίζουμε, έχουν ονομάσει κάποιους δράστες, γνωρίζουμε ποιους αναζητούμε. Έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό η ασφάλεια από εχθές. Προσπαθούμε να συλλέξουμε πληροφορίες. Όπως σας είπα, πρόκειται για μια περιοχή που δεν διαθέτει πλούσιο βιντεοληπτικό υλικό για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε την πορεία των δραστών. Όμως θεωρώ ότι με πληροφορίες που έχουν συλλέξει αρκετές πληροφορίες οι αστυνομικοί, θα μπορέσουμε στο τέλος να φτάσουμε στα ίχνη τους. Μπαλασκά. Ακούσατε την κυρία Δημογλίδου. Οι καλύτεροι έχουν μπει στο παιχνίδι, οι καλύτεροι έχουν μπει στο κατόπι αυτών των ατόμων. Είναι ιδιαίτεροι άνθρωποι, πάρα πολύ ψυχροί άνθρωποι. Και γιατί είναι ψυχροί? Είναι ok το ότι ο μπαμπάς ήταν κακούργος και είναι κακούργος με ναρκωτικά, με πυροβολισμούς, με όπλα, με τσιγκάνικη μαφία. Είναι. Ok, είναι. Έχουν προσωπικά μαζί του να τα βρούνε. Προσφάτως από φυλακιστής, να πούμε. Για να... Λίαν προσφάτως αποφυλακιστής. Okay. Μέσα στα μάξη ήταν η έγκυος γυναίκα του, έγκυος, που δεν έφταγε σε τίποτα, το κοριτσάκι του, μικρό ανήλικο παιδάκι, και ένα 5 χρονών αγοράκι, το οποίο έφαγε μία σφαίρα στη μέση του κρανίου εδώ πίσω. Δηλαδή μόνο τη λάμψη είδε το παιδάκι. Παιδάκι. Ένα μωρό, μικρό παιδάκι. Όταν λοιπόν έβγαλαν τα κολοκουμπούρια τους, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω. Και αρχίσανε τα μπαμπουμ. Γιατί εντωμεταξύ, δεν ξέρω, ίσως μπορέσει να μας το απαντήσει. Εγώ ρώτησα συναδέλφους, δεν μπορούν να το καταλάβουνε. Πώς πέσανε, κυρία Δημογλίδου, πάνω από 40 σφαίρες εκεί πέρα. Και μία. Και μία μόνο ήταν στο πίσω παμπρίς του πεζό. Απίστευτο. Πού τις ρίχνανε αυτές τις σφαίρες? Γιατί Πληροφορία που υπάρχει είναι ότι τουλάχιστον 2 άτομα πυροβολούσαν προς το αυτοκίνητο αυτό. Και πώς και το βρήκε... Και κανένα δεν... Από 43 κάλικες, χτύπησε το αυτοκίνητο. Μία σφαίρα βρήκε τα μάτια. Και μάλιστα 2 πιστόλια. Ένα σαραντάρι που πρέπει να είναι το Κάρεφ. Και βρέθηκε 25 κάλικες στο σημείο. Ναι, πρέπει να είναι αλβανικό το Κάρεφ. Και ένα εννιάρι. Δηλαδή, πού πήγαν αυτές τις σφαίρες? Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ενημέρωση εσείς, κυρία αστυνομία. Υπάρχουν και άλλες οπές ουσιαστικά στο όχημα, όμως εκεί μιλάμε για ένα πολύ ανοιχτό χώρο. Βρέθηκαν κάλικες ουσιαστικά μέσα στα κτήματα. Έχουν συλλέξει περίπου 25 κάλικες οι αστυνομικοί από το σημείο. Εδώ βέβαια να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν γνωρίζουμε αν οι άνθρωποι αυτοί ήθελαν να πλήξουν συγκεκριμένα αυτό το παιδί ή απλώς ήθελαν να πλήξουν το συγκεκριμένο όχημα. Κυρία Δημογλίδου, ήταν εγκυνήσει αυτά τα αυτοκίνητα? Γνωρίζουμε εάν γινόταν ένα κυνηγητό και πάνω σε αυτό η σφαίρα βρήκε το... Αυτό που μας αναφέρουν τα θύματα είναι ότι κινούνταν με πολύ χαμηλή ταχύτητα και ουσιαστικά ένα όχημα σταμάτησε δίπλα τους και άνοιξε πυρ. Είναι γνωστό, κυρία Δημογλίδου, ότι πιο ιστορικά οι βεντέντες έντασης είναι Ρωμά, Αλβανοί, Ιταλοί, Κρικελοί δηλαδή, και Κρητικοί. Αλλά βεντέτα που να εξεντώνει ανήλικα άτομα, τα παιδιά, δεν νοείται. Πουθενά. Σπυρό. Παγκοσμίως, παραδοσιακά. Εδώ καταλύονται. Εδώ είχε έχουμε τρελαθεί. Είχε γίνει αυτό. Οι πιτσιρικάδες με τα όπλα και τη. Συγγνώμη, βγήκαν και είχαν πάρει τη δόση τους πριν. Είχαν πει για να επιτελέσουν το έγκλημα. Είχαν προετοιμαστεί δηλαδή. Και βαράγανε, μήπως, τυφλά με μίσος και μανία. Ναι. Γιατί ήταν, μιλάς τώρα για 4 επιβαίνοντες. Ο στόχος που ήταν ο πατέρας την γλίτωσε. Προφανώς και η μάνα και καλός βέβαια. Και μια σφαίρα που πέρασε από το τζάμι βρήκε το παιδί. Σωστά. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχαν λογική. Να συμπληρώσω αυτό που λέτε. Ήταν τυφλωμένοι δηλαδή. Ακριβώς, να συμπληρώσω αυτό. Παιδιά, έχει καταληθεί πλήρως και το ξέρει η κυρία αστυνόμος το παλιό στυλ όπου υπήρχε σεβασμός, ναι, και υπήρχαν μέτρο. Άγραφοι νόμοι. Ένα μέτρο. Και από πού μας το έδειξε αυτό? Από τη δολοφονία Σκαφτούρου. Γιατί και εδώ έχουμε να κάνουμε τσιγκάνικη μαφία, ε. Αυτοί οι μαφιόζοι είναι. Με στην τσιγκάνικη μαφία είναι αυτοί που πυροβόλησαν. Σκαφτούρος, μπροστά στην οικογένειά του, στα παιδιά του, ναι, ναι, σε αθώους, μπαμ μπαμ. Εδώ, μπροστά στα παιδάκια του, την έγκυο γυναίκα του, μπαμ μπαμ. Αυτά παλιά δεν συνέβαιναν, είναι παλιά και έμπειρη. Έχει ασκήσει και διοίκηση πολλά χρόνια η κυρία Δημογλίδου και τα ξέρει. Νομίζω, Κωνσταντίνα, έτσι δεν είναι? Παλιά υπήρχαν κάποια άγραφοι νόμοι σε αυτά τα κατάρματα. Τώρα δεν έχουν τίποτα. Βλέπουμε απλώς ότι μπροστά σε αυτό που λέμε βεντέτα, ουσιαστικά δεν υπολογίζουν καθόλου την ανθρώπινη ζωή. Και εδώ τελικά τραυμάτισαν και ένα ανθρώπινο. Και να προσθέσουμε και βοήθεια της κυρίας Γεράκη, ότι σε αυτή τη λογική του μίσους συμμετέχει η οικογένεια. Δηλαδή αποδέχονται τον κίνδυνο τα μέλη της οικογένειας, που πολλές φορές ενθαρρύνουν και τον αδικητή ή εκδικητή
να προκαλέσει το κακό. Είναι κάπως έτσι. Εγώ θα σταθώ και σε αυτό που είπε ο κύριος Μπαλάσκας και σε αυτό που είπατε εσείς, κύριε Χαριτάτο, στο ότι πλέον βλέπουμε ότι το έγκλημα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν υπάρχει ο σεβασμός, δεν υπάρχει το ήθος, υπάρχει η οργή και η εκτέλεση της οποιαδήποτε πράξης, αρκεί να συμβεί η πράξη που έχει, που είναι να συμβεί. Είναι σοκαριστικό. Αυτή την αλλαγή. Νομίζω ότι γενικότερα έχουν αλλάξει κοινωνικές συνθήκες. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει μια γενικότερη κρίση ανθρώπινων αξιών. Οπότε αυτό έχει επηρεάσει και το έγκλημα και το βλέπουμε και σαν ντόμινο και σε όλα τα πλαίσια. Ακόμα και σε αυτές τις κοινωνίες. Και σε αυτές τις κοινωνίες. Όλα αναδιαμορφώνονται, έτσι. Ναι, ίσως ήταν ανενημέρωτοι, ίσως δεν είδανε τους συνεπιβαίνοντες. Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Εδώ υπάρχει αντικειμενική δυσκολία, θα σας την πει η κυρία Δημογλίδου, γιατί αυτή τώρα έχουμε τόσο καταβλισμό στην Ελλάδα, κάπου πάνε σε ένα τσαντήρι μέσα και κρύβονται, άντε να τους βρεις, γιατί πώς θα μπουν οι αστυνομικοί, οι εξειδικευμένοι αστυνομικοί, γιατί έχουν μπει εξειδικευμένοι, πώς θα μπουν μέσα εκεί πέρα να τους ψάξουν, τι πληροφοριακό δίκτυο θα έχεις τώρα που η Ρωμά είναι σφραγισμένη, είναι λίγο δύσκολο, αν και νομίζω ότι πάντως, το αρχηγείο στο κατόπι έχει βάλει τους καλύτερους. Είναι καλύτερο να βρούμε τρόπους να ενταχθούν αυτοί οι άνθρωποι στην κοινωνία. Αυτό κοινωνικό που λέτε. Είναι ναι. Κοινωνικοπολιτικό, δεν απασχολεί εμένα, ούτε την κυρία Δημογλίδου, ούτε εσάς. Ότι σε κάθε